Η μέρα πένθου στη Σκοτία. Αφήνοντα λουλούδια στην πάμπο που έπεσε το ελικόπτερο τη αστυνομία, οι κάτοικοι τη περιοχή τιμούν τη μνήμη των θυμάτων. Οι αρχέ κάνουν λόγο για οκτώ επιβεβαιωμένου νεκρού. Στα συντρίμμια του κτηρίου υπάρχουν ακόμη πολλοί εγκλωβισμένοι. Δημοσιεύματα βρετανικών εφημερίδων αναφέρουν πω το τελευταίο διάστημα υπήρξαν προειδοποιήσει για την ασφάλεια του συγκεκριμένου τύπου ελικόπτερου. Ένα από τα θύματα είναι ο 48χρονος Γκάρι Άρθουρ, θαμώνας της ΠΑΜΠ όπου συνέβη το δυστύχημα. Οι τρεις επιβαίνονται στο ελικόπτερο και τουλάχιστον πέντε θαμώνες της ΠΑΜΠ σκοτώθηκαν. Πηγαίνω συχνά εκεί με τους φίλους μου, να πιούμε μπύρα, να ακούσουμε ζωντανή μουσική. <ΣΣ> Χθε ήμουν στο σπίτι και ένας φίλος μου μου έστειλε μήνυμα για να μου πει ότι έπεσε ελικόπτερο στην ΠΑΜΠ και εγώ του απάντησα, με κοροϊδεύει. Έχω σοκαριστεί. Δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο τόσο κοντά στο σπίτι μου. Και μετά σκέφτεσαι όλου εκείνου που έχουν βγει για ένα ποτό και δεν ξαναγυρίζουν. Θα χρειαστούν ημέρε για να τελειώσουν οι επιχειρήσει των αρχών. Στόχο είναι να εντοπιστούν όσα περισσότερα κομμάτια του ελικοπτέρου γίνεται, ώστε να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια τη πτώση του.